συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ από τη Χαλκίδα απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους εσάς, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του Μόχθου, στα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που ζουν εδώ στη Χαλκίδα, στις πόλεις και τα χωριά της Εύβοιας. Σας καλούμε να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ και στις καθημερινές μάχες, στο κίνημα και στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται για να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού. Το μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό κουκουέ σε όλες τις εκλογικές μάχες και εδώ στην Εύβοια. Και αυτό σημαίνει να δεχτούν ένα δυνατό πλήγμα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Να δεχτούν ένα μεγάλο πλήγμα και οι δύο πόλοι του αστικού συστήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα που σε κάθε φάση δίνουν χέρι βοηθείας σε αυτό το σάπιο σύστημα. Να δεχτεί πλήγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να επιβραβευτεί κιόλας, γιατί στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του δεν σταμάτησε να υπογράφει μνημόνια και αντιλαϊκούς νόμους σε βάρος του λαού. Μνημόνιο υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μνημόνιο έχει υπογράψει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, που θέλει να επανέλθει δρυμύτερη, λέει, στην κυβερνητική εξουσία για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να υλοποιήσει δηλαδή τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου που τσακίζουν την εργατική τάξη, τον ελληνικό λαό. Από κοντά βέβαια και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που μαζεύει διάφορα συγχωροχάρτια τώρα τελευταία. Ζητάει άφεση αμαρτιών από τους εργαζόμενους, από τους φτωχούς αγρότες, τους επαγγελματίες που τα προηγούμενα χρόνια συμπορεύτηκαν μαζί του, οι οποίοι αντί να στείλουν τη δεξιά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, είδαν τη δεξιά πολιτική να εφαρμόζεται από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Όλοι τους θέλουν να έχουν λιμένα τα χέρια τους, ώστε την επομένη των εκλογών να συνεχίσουν ανενόχλητοι να στηρίζουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, τσακίζοντας εργαζόμενους, τσακίζοντας τα δικαιώματα του λαού, να υπηρετούν τα σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή μας, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό και την νεολαία. Κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν. Και εδώ στην Εύβοια σημαίνει να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή, η ναζιστική αυτή εγκληματική οργάνωση, αυτά τα τσιράκια του συστήματος. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι τσιράκια, δεν τολμούν να πουν ξανά φανερά στα δικαστήρια αυτό που λένε στα κρυφά και που βέβαια το έχουν πει και δημόσια παλιότερα, ότι είναι, λέει, η σπορά των ηττημένων του Χίτλερ το 1945, των Γερμανών ναζιστών, ότι είναι εθνικοσοσιαλιστές και φασίστες. Και αυτή η ανάταση με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και για το λαό της Εύβοιας μπορεί να γίνει μόνο με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Για να ξαναγυρίσει η βουλευτική έδρα εκεί που ανήκει, στους εργάτες, στη νεολαία, στο λαό της Εύβοιας, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει για θέσεις του τα δικά τους δικαιώματα. Για να έχει φωνή και εδώ ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο άνεργος, ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο σπουδαστής, το νέο παιδί. Για να δυναμώσουμε τον αγώνα για την ανάκτηση όλων των απολειών που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, για να βάλουμε
επιτέλους στο επίκεντρο τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κάνουμε την πραγματική διαφορά στις τοπικές εκλογές, σημαίνει λιγότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες μεσάζοντες των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων σε κάθε περιοχή και εδώ στην Εύβοια, συνολικά στη Στερεά, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να εξειδικεύουν την αντιλαϊκή πολιτική των κομμάτων τους σε τοπικό επίπεδο. Σημαίνει ενίσχυση μόνο της λαϊκής εισπύρωσης και στην περιφέρεια και στους δήμους. Περισσότεροι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι της λαϊκής εισπύρωσης σημαίνει μεγαλύτερη, ισχυρότερη δύναμη στο πλάι του ελληνικού λαού. Σημαίνει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, στις εκάστοτε κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτές τις πολιτικές, στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές επίσης που συνενούν για την προώθηση αυτής της πολιτικής. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, θα είναι η δική μας απάντηση, η λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν οι αστικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ως στηρίγματά τους. Και αυτό όντως θα είναι ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και όχι ένα αποτέλεσμα που θα λύνει τα χέρια του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης των επιχειρηματικών ομίλων των υπεριαλιστικών οργανισμών, αλλά θα τους βάζει εμπόδια για να μπορεί ο λαός μας να κερδίζει χρόνο, να οργανώνεται, να προετοιμάζει τη συνολική αντεπίθεσή του. Γιατί η απάντηση του λαού στην ενιαία επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κεφαλαίου και των κυβερνήσεων είναι μόνο η αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες και εδώ στη Χαλκίδα, συνολικά στην Εύβοια. Γιατί ιδιαίτερα εδώ στην Εύβοια το κόμμα μας έχει πολύχρονους δεσμούς με τους εργατοϋπάλληλους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες. Μαζί παλεύουμε για πάρα πολλά χρόνια στους χώρους δουλειάς, σε κάθε γειτονιά της Χαλκίδας, σε κάθε χωριό της Εύβοιας. Και αυτό εκτιμιέται πλατιά από τους εργαζόμενους που λένε εδώ ότι ευτυχώς είστε εσείς, ευτυχώς που υπάρχει το ΚΚΕ, ευτυχώς που υπάρχει το ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το λένε τυχαία. Διαπιστώνουν στην πράξη ότι το ΚΚΕ αγωνίζεται για κάθε δικαίωμα, για πλήρη σταθερή δουλειά και προστασία των ανέργων, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για ικανοποιητικούς μισθούς και συντάξεις, για τη μόρφωση των παιδιών μας, για την υγεία των παιδιών μας, για την υγεία όλων, την πρόνοια, για έργα υποδομής, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, για την αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, για την αντιπυρική προστασία. Το ΚΚΕ είναι μαζί με τους σπουδαστές των ΤΕΗ, ενάντια σε αυτή την πολύχρονη υποβάθμιση των σπουδών και την ψευτοανωτεροποίηση, όπως τη λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται μαζί με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα στο πλευρό τους, υπερασπιστής των αιτημάτων τους. Ήταν μαζί με τους εργαζόμενους στο Τσιμεντάδικο, στη ΝΕΟΣΕΤ, στο ΣΕΛΜΑΝ, στα άλλα εργοστάσια που έκλεισαν για τα συμφέροντα μόνο του Μεγάλου Κεφαλαίου. Είναι το ΚΚΕ μαζί με τους εργαζόμενους του ΖΟΥΡΑ, όπου Έλληνες και μετανάστες μαζί δίνουν μια πολύ σκληρή μάχη με την εργοδοσία, με τον εκφοβισμό, την καταστολή.
Παλεύει σε όλες τις μονάδες του λευκού κρέατος, τις αλυσίδες εμπορίου για τα δικαιώματα των εμποροϋπαλλήλων, στα μεγάλα ξενοδοχεία για τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Βρίσκεται στο πλάι των μικρών επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων που στενάζουν από την φορολογική ασφυξία που υπάρχει, από τις δαγκάνες των τραπεζών, την κυριαρχία των μονοπωλίων. Το ΚΚΕ εκφράζει με κάθε τρόπο καθημερινά τη διεθνιστική αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, αντιπαλεύοντας το ρατσισμό και όλες τις φασιστικές επιθέσεις. Στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων, για παράδειγμα του Κελπνό, και των άλλων εργαζομένων στον καταβλισμό των προσφύγων της Ριτσόνας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, με την ανασφάλεια, οι οποίοι έχουν βέβαια μεγάλη συμβολή στη στήριξη των θυμάτων του πολέμου, τους οποίους η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σημερινής κυβέρνησης τους κρατάει εγκλωβισμένους στη χώρα μας, την ώρα που οι ίδιοι ζητάνε να πάνε σε άλλες χώρες, στις χώρες προορισμού τους. Καλούμε το λαό της Εύβοιας για όλα αυτά, αλλά και για πολλά άλλα ακόμα, να δώσει δύναμη στη δική του δύναμη, να δυναμώσει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ της λαϊκής εισπύρωσης στους Δήμους και την περιφέρεια παντού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στη δήθεν δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη δήθεν βιώσιμη ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο νομός της Εύβοιας μετατρέπεται, όπως πάλι λένε όλοι αυτοί, σε ενεργειακό κόμβο, κυρίως λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει στην αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας. Όλοι τους όμως προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός πως η μετατροπή του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας σε εμπόρευμα έχει ως επιπτώσεις την άναρχη εγκατάσταση, για παράδειγμα, των ανεμογεννητριών, ακόμα και σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένες περιοχές, όπως το Μαρμάρι, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον υδροφόρο ορίζοντα, στις περιουσίες αγροτών και κτηνοτρόφων. Την ίδια στιγμή, ο λαός μας καταδικάζεται στην ενεργειακή φτώχεια, με τα υπέρογκα τιμολόγια ρεύματος, με άλλον ένα χειμώνα να περνάει σε σπίτια παγωμένα λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και από τις εκατοντάδες διακοπές ρεύματος στα λαϊκά σπίτια. Η δίκαιη ανάπτυξη του κυρίου Τσίπρα και η βιώσιμη ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη μόνο της κερδοφορίας των λίγων, των καπιταλιστών, σερβιρισμένη με μπόλικη κοροϊδία, για να κρύψουν και οι δυο τον αντιλαϊκό ταξικό χαρακτήρα της. Και εδώ στην Εύβοια, η όρεξη των μεγαλοβιομηχάνων, των ομίλων για περισσότερα κέρδη, που θα προκύψουν βέβαια από τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, έχει ανοίξει από τη φιλοεργοδοτική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία βέβαια εγγυάται και η Νέα Δημοκρατία, λίμωνο. Για παράδειγμα, εδώ στην περιοχή είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση ενός κολοσσού στις ιχθυοκαλλιέργειες, ο οποίος πρόκειται να μονοπολίσει τον κλάδο σε όλη τη χώρα, σε ποσοστό 80%, μέσα από τη διαδικασία συνεχών συγχωνεύσεων και εξαγορών, με αναδιάρθρωση της παραγωγής που προϋποθέτει καθήλωση εργασιακών δικαιωμάτων και μισθών, εγκυμονεί κινδύνους για το δικαίωμα στη δουλειά και βεβαίως για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε αυτές τις μονάδες των ιχθυοκαλλιεργειών, που απαιτεί δυστυχώς διατήρηση των μειώσεων που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη κανονικότητα που μας λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Οι μισθοί δηλαδή και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον πάτο, τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων στα ύψη. Αλήθεια, με ποια κανονικότητα μπορούν να πούν ότι ζουν οι κάτοικοι της Αγίας Ελεούσας Δοκού, που εδώ και δύο μήνες
βρίσκονται με πλημμυρισμένα σπίτια, αποθήκες, καλλιέργειες, με κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει την περιοχή. 2 μήνες τώρα, και παρά το γεγονός ότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν έχει υπάρξει κάποια ανακούφιση. Όταν η κυβέρνηση είναι να υπογράψει τίποτα συμφωνίες για να εξυπηρετήσει τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, όλα γίνονται με διαδικασίες fast track. Όταν όμως πρόκειται για τη ζωή των εργαζομένων του λαού, που είναι εκτεθειμένη στα φυσικά φαινόμενα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα οι τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν, τότε ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Αυτό που απαιτείται τώρα και χωρίς καμιά χρονοτριβή, με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρειας και του Δήμου, είναι να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των κατοίκων. Να κινητοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα του κρατικού μηχανισμού, ώστε να απομακρυνθούν άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσω τα ύδατα που λιμνάζουν. Να πραγματοποιηθούν, για παράδειγμα, επίσης ψεκασμοί, απολιμάνσεις, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Να υπάρξει πλήρης αποζημίωση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαλλαγή από τον ένφια και από φόρους. Να προγραμματιστεί η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων. Και αυτά απαιτούνται να γίνουν τώρα, όχι με το ρυθμό χελώνας με την οποία εξελίσσεται η κατάσταση στο Μαντούδι, όπως ξέρουμε όλοι, 6 μήνες μετά τη μεγάλη πλημμύρα που κόστισε και τη ζωή 2 συνανθρώπων μας. Η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κατάσταση είναι τεράστια. Το παιχνίδι με το μπαλάκι των ευθυνών δεν έχει όριο, γιατί το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που λέγεται κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, εδώ και 6 μήνες εμπέζουν το λαό. Με τις αιτήσεις αποζημιώσεων μέχρι και πριν λίγες μέρες να μην έχουν αποσταλεί από τη Δημοτική Αρχή στο Υπουργείο, γιατί δεν έχει, λέει, υπαλλήλους. Με την Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινάει τώρα αυτοψίες για δασικούς και αγροτικούς δρόμους, για σούδες και για ποτάμια. Και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη να λέει ότι δεν έχει χρόνο για συναντήσεις, της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός, με τους αγρότες, αλλά να τρέχει να συναντηθεί με τον Αμερικάνο πρέσβη για να κάνουν τις business τους για την προώθηση και των επικίνδυνων σχεδίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι που έπαθαν ζημιές σε φυτική παραγωγή και σε ζωικό κεφάλαιο έχουν αποζημιωθεί μόλις το 70%. Και όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τον ΕΛΓΑ δεν έχουν πάρει το παραμικρό. Και είναι πραγματικά πρόκληση να διαφημίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη της στην Εύβοια ως κατόρθωμα το αυτονόητο. Δηλαδή οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές και η εκταμείευση κονδυλίων για αναγκαία έργα αποκατάστασης. Και αυτό τη στιγμή που οι αποζημιώσεις δεν καλύπτουν ούτε το σύνολο των καταστροφών, ούτε το σύνολο των πληγέντων στο 100% των ζημιών. Την ίδια ώρα, οι αποζημιώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, που η αντιλαϊκή πολιτική τους καταδικάζει να μην μπορούν να πληρώσουν τον ΕΛΓΑ, παραπέμπονται στις καλένδες των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγμή και αυτές στο αόριστο μέλλον. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, που μέσω της ΚΑΠ τους έχει βάλει πραγματικά τη θηλιά στο λαιμό, χαρακτηρίζει τις αποζημιώσεις και τα αναγκαία έργα πολιτικής προστασίας ως μη επιλέξιμα, βάζοντάς τα στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές δίνεται.
φοροαπαλλαγές για τους μεγάλους επιχειρηματίες περνάνε, χρηματοδοτήσεις και έργα με διαδικασίες εξπρές για το κεφάλαιο γίνονται. 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ βρίσκονται. Για τα προβλήματα όμως που είναι θηλιά στο λαιμό των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των εργαζομένων, των πυροσβεστών, των μαθητών, των σπουδαστών, για το γεγονός ότι είμαστε απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι σε κάθε δυνατή βροχή, αλλά και μπροστά στη νέα αντιπυρική περίοδο, δεν υπάρχει δυστυχώς ούτε χρόνος ούτε χρήμα. Αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επεκτείνοντας βέβαια όλο το προηγούμενο αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο δρόμος που θυσιάζει τη ζωή μας και τις λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη των λίγων. Και από εδώ, από αυτό το βήμα, θέλουμε να προειδοποιήσουμε το επόμενο προδιαγεγραμμένο έγκλημα με κάποια πιθανή επόμενη πυρκαγιά που σύμφωνα με καταγγελίες οι πυροσβέστες δεν θα μπορούν ούτε καν να πλησιάσουν τη φωτιά, γιατί οι αγροτικοί δρόμοι δεν έχουν αποκατασταθεί, είναι ακόμα κλειστοί δηλαδή, είναι μπροστά μας, μπροστά στη νέα αντιπυρική περίοδο που για την Εύβοια, λόγω και της μορφολογίας της, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, έχει ξεκινήσει ήδη η αντιπυρική περίοδος ουσιαστικά και απαιτούνται άμεσα δραστικά μέτρα για την ενίσχυση πρώτα απ' όλα του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό και σε μέσα, για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών πρόληψης, για την αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων. Αποτελεί πρόκληση κυβέρνηση, βουλευτές των κομμάτων και των κυβερνήσεων που έχουν πτωχεύσει το λαό μας, η Δημοτική Αρχή και η αντιπολίτευση που συνενεί στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και στις αντιδραστικές αλλαγές στην τοπική διοίκηση, να κάνουν χαρές, να κάνουν πανηγύρια, να ετοιμάζονται να κόψουν και κορδέλες και να καφιούνται με ξένα κόλυβα, με τα χρήματα δηλαδή του εργαζόμενου λαού. Και αναφερόμαστε εδώ και στο νέο νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λένε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ένα έργο αυτονόητο για μια πρωτεύουσα ενός μεγάλου νομού, το οποίο εξυπηρετεί και μεγάλο τμήμα της βιομηχανικής ζώνης σχηματαρίου Ινοφύτων. Έργο που απαιτείται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς επιβάρυνση όμως του λαού. Κανείς όμως δεν μιλάει για το πώς θα λειτουργήσει, γιατί εάν δεν διεκδικηθούν και δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία, κινδυνεύει να μείνει πάλι ένα κουφάρι με πολλά προβλήματα όπως και το σημερινό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να εξασφαλίσουν απρόσκοπτα την κερδοφορία τους και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και συνολικά της Εύβοιας, έχουν κάνει τα σχέδιά τους. Έχουν προσδιορίσει τις ιεραρχήσεις τους για κλάδους και τομείς οι οποίοι θα πάρουν προβάδισμα στην κούρσα του ανταγωνισμού και της επιδιωκόμενης ανάπτυξης για τα κέρδη πάλι λίγων. Εδώ εντάσσεται και η όλη συζήτηση που έχει ανακοινηθεί σχετικά με τη χωροθέτηση του λιμανιού της Χαλκίδας στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού του οργανισμού Λιμένος, με το οποίο συμπλέουν όλες οι αστικές δυνάμεις παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις τους. Το σχέδιο αυτό αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού εξυπηρέτησης των αναγκών των μεγάλων, του μεγάλου κεφαλαίου, και περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα το επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης συνόφυτα που προωθεί ο
ο σύνδεσμος, συγγνώμη, βιομηχάνων στερεάς Ελλάδας με πλήρη σύμπνοια της περιφέρειας. Τις προτάσεις για το λιμάνι της Χαλκίδας και σύνδεση για τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων από τη βιομηχανική ζώνη των Ηνωφύτων, τις σκέψεις για διασύνδεση με την Κίμη και πιθανά για στρατιωτικούς σκοπούς, δηλαδή για τους σκοπούς των υπεριαλιστών που υπηρετούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα, στο όνομα ξανά της περιβόητης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της Ελλάδας. Τις αλλαγές στην εκπαίδευση επίσης, την προσαρμογή της σε αυτές τις ανάγκες του κεφαλαίου, με συγχώνευση τμήματων ΤΕΗ των ψαχνών με το ΕΚΠΑ, όπως έχουν πει, δημιουργία σχολών και ουσιαστικά θα ασχολούνται με την ανάπτυξη της έρευνας, πάλι για λογαριασμό των μεγαλοβιομηχάνων της περιοχής. Και όσοι έχουν ξεχυθεί να διαφημίσουν ότι ήρθε δήθεν η αναβάθμιση και θα πέσει μπόλικο χρήμα, ας πάνε μια βόλτα ως το ΤΕΗ, τους προτείνουμε, όπου οι οικότροφοι της εστίας καταγγέλουν ότι έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει λυθεί ούτε το πρόβλημα της καθαριότητας στα ΤΕΗ, που κατά τα άλλα έγινε ανώτατο ίδρυμα. Την τουριστική επίσης αναβάθμιση της περιοχής διαφημίζουν τα παπαγαλάκια. Δεν λένε όμως κουβέντα για τις συνέπειες που βιώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στον κλάδο, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, με δουλειά χωρίς ρεπό, με ανασφάλιστη εργασία, με τζάπα δουλειά, με την ταμπέλα της πρακτικής άσκησης επίσης. Όλα αυτά λοιπόν τα ακούμε, τα διαβάζουμε με διαφορετικά λόγια και στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των εκλεκτών των διαφόρων κομμάτων του κεφαλαίου σε δήμους και περιφέρειες. Γιατί όλοι τους, ανεξάρτητα τι λένε, συναντιούνται σε ένα κοινό σχέδιο. Αυτό της μεγαλύτερης διείσδυσης του μεγάλου κεφαλαίου και στην περιοχή μας. Για ιδιωτικοποιήσεις, για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης σε μεγάλες εταιρείες μέσω ΣΔΙΤ, για αλλαγή χρήσεων γης σε όφελος των μονοπωλίων που κινούνται στο χώρο του τουρισμού και της κατασκευής συγκροτημάτων κατοικιών, για εμπορευματικούς σταθμούς, ακόμη και για εγκαταστάσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων με ξεχωριστή ιδιαίτερη στρατιωτική σημασία, για την κερδοφορία ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, του τουρισμού, σε άλλους κλάδους, στρώνουν το έδαφος σε κερδοφόρες εργολαβίες, επιταχύνουν την ανανέωση, τον εξυγχρονισμό του οδικού δικτύου της Εύβοιας, που τώρα χρόνια έχει παραμείνει σε άθλια κατάσταση και βεβαίως χρειάζεται να γίνει, μόνο που γίνεται για να εξυπηρετηθούν μόνο και μόνο οι ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, οι επενδύσεις τους, όπως είναι, όπως έλεγα πριν, η άναρχη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Νότια Εύβοια. Απ' την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι γενικά και ειδικότερα όσοι εργάζονται στο λιμάνι και στα λιμάνια συνολικά, θα ζουν με μισθούς καθυλωμένους, αντίστοιχους με την άνοδο της παραγωγικότητας, όπως λένε, της εργασίας, με την ψαλίδα κερδών μισθών συνεχώς να μεγαλώνει, με εργαλεία τη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με την εντατικοποίηση, την τρομοκρατία, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή η συζήτηση περί ανάπτυξης που έχει ανοίξει και εδώ στην Εύβοια, ιδιαίτερα μπροστά στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αποτυπώνει βεβαίως και τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες που έχει όχι μόνο η Εύβοια, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα. Με διαφορετική όμως οργάνωση της οικονομίας, της κοινωνίας συνολικά, με τον πλούτο να ανήκει σε αυτούς που τον παράγουν. Μπορούν να υπάρξει έτσι σχεδιασμός κεντρικός, επιστημονικά καθορισμένος, με ισόρροπη ανάπτυξη
που θα αξιοποιήσει και θα απελευθερώσει συνολικά όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και της περιοχής μας. Να εξασφαλίσει το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα όμως, εξαλείφοντας την ανεργία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την παραγωγική δραστηριότητα, με μέτρα για την προστασία και της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων, για την υγεία και την εξασφάλισή της όλου του λαού. Το ΚΚΕ έχει τέτοιο σχέδιο και αυτό βάζει για συζήτηση μέσα σε όλους τους εργαζόμενους, μέσα σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Το πραγματικό δίλημα, φίλες και φίλοι, που μπαίνει μπροστά στον ελληνικό λαό είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού διεφθαρμένου συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει πλέον νέα δεινά, νέα προβλήματα, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά, παντού για να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος που θα ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που θα υπηρετεί τον εργαζόμενο άνθρωπο. Η δική μας απάντηση, και αυτό το λέμε κάθε μέρα σε όλες τις περιοδίες, σε όλες τις εκδηλώσεις μας, είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό το κουκουέ παντού, και στις ευρωεκλογές, και στις δημοτικές και περιφερειακές, και στις βουλευτικές. Στις ευρωεκλογές, η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον υπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντιαγροτικό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για μια αποδέσμευση από την Ένωση, με στόχο όμως η Ελλάδα να ενταχθεί σε άλλη λυκοσυμμαχία, σε μια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια απλή αλλαγή του νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, όπως λένε και είναι της μόδας τώρα τελευταία η έκφραση, σαν κι αυτά που φυτρώνουν, βλέπουμε να φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, για να υπηρετήσουν πάλι συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου, που για τα δικά τους κέρδη, για τους δικούς τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα, επιλέγουν σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι σταθερά αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ιμπεριαλιστικής Ένωσης, και συνδέει αυτή την πάλη με συνολικότερες αλλαγές, με την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης και στην οικονομία και στην κοινωνία, και βεβαίως το ποιος έχει την εξουσία. Παλεύουμε ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, στις αντιλαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόλυτη συνέπεια. Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε μεγάλα ωφέλη από την Ευρωζώνη, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση των λαών. Αντεπίθεση απαντούν την ίδια ώρα και οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, των ψηφοδελτίων που στηρίζει το κόμμα μας σε όλη την Ελλάδα, σε δήμους και περιφέρειες, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπηρώσεων, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των αγροτών, των επιστημόνων, των επαγγελματιών, των γυναικών, της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου που επεξεργάζονται οι ενώσεις τους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και υλοποιούν τα κόμματα που είναι κάθε φορά στην κυβέρνηση και εξειδικεύουν βέβαια οι εκλεκτοί τους σε δήμους και περιφέρειες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά
πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος. Αλλά έχουν τέτοιο οικονομικό και πολιτικό κόστος μόνο για την εξουσία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό επίσης που τους υπηρετεί και τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς όλους στριμώχνουν και πιέζουν, ενώ αντίθετα αποτελούν όαση, ανακούφιση, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τους νέους της πατρίδας μας. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί ακριβώς είναι απόλυτα φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, με το μεγάλο κεφάλαιο. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις, αλλάζουμε συσχετισμούς, για να πάρει πραγματική ανάσα ο λαός μας, να δυναμώσει την πάλη του, για να επιβάλλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης, που θα έχει ως προτεραιότητα μόνο τις δικές του, τις σύγχρονες ανάγκες του. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με άλλο προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των αντικειμενικών δυνατοτήτων και της εποχής μας και της χώρας μας. Με εμπιστοσύνη και απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες που έχει ο ίδιος ο λαός μας να οργανώσει αυτές τις προϋποθέσεις. Βέβαια, προϋπόθεση βασική είναι ο λαός να βρεθεί, να βρίσκεται πραγματικά στην εξουσία και όχι στα λόγια όπως λένε οι άλλοι, να κάνει αυτός κουμάντο στην οικονομία, στην κοινωνία συνολικά. Αντεπίθεση απαντούν και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. Στις επάλξεις του αγώνα για αυτά τα δίκαια, τα λαϊκά δικαιώματα, μας άφησαν κάποιοι και κάποιες πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν σταθερά. Για να βαδίσουμε ξανά μαζί, χέρι-χέρι, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, μέσα στους λαϊκούς αγώνες. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους και από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΛΑΕ, άλλους ανένταχτους της αριστεράς, που συμπορεύονται όμως σήμερα με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα και στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε σε όλους τους αγώνες για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε άλλα, να έχουμε κατακτήσεις, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες, νέες επιτυχίες στον αγώνα και στις εκλογές και στην περιφέρεια με τον Κώστα Μπασδέκη, υποψήφιο περιφερειάρχη, και στη Χαλκίδα με τον Γιάννη Τζαβάρα, σε όλους τους δήμους της Εύβοιας, όλης της Ελλάδας και στις ευρωεκλογές με δυνατό ευρωψηφοδέλτιο. Έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα τον Γιάννη τον Αγγέλου, αντισυνταγματάρχη αναποστρατεία που θα μας μιλήσει σε λίγο, το Γιάννη τον Βάγκο, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή από την Παναδική Επιτροπή των Μπλόκων, και μαζί όλοι θα δώσουμε τη μάχη, θα κερδίσουμε, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας.